Χαίρετε όλη η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα. Έτσι, που χαίρετε όλη η Ελλάδα. Που κλαίει όλη η Ελλάδα με τις βρωμιές σας. Συμφωνείς ότι σε έχει πάει η διαιτησία σπρώχνοντας. Εσύ είσαι 5 βαθμούς πίσω, εσύ έχεις να πεις στα 12 χρόνια έχεις πάρει ένα βρώμικο πρωτάθλημα με τον Δούρο και έχεις που ένα πρωτάθλημα από Ολυμπιακός το πήρε με τη διαιτησία. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα του επικίνδυνη γκολ από τον Μπλάνκο. Και βγαίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης 2-0. Τι μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει από μακριά. 3-0. Δύσκολος αντίπαλος ο Παπασταθόπουλος, ακόμα και αν είσαι ο Τζόρτζεβιτς. Η υπόδειξη πέναλτι αναπτύρωσε τις ερυθρόλευκες ελπίδες. Όταν και ο Τζόρτζεβιτς αστοχεί από την λευκή βούλα, ο αγώνας δύσκολα αλλάζει ρότα. Βγάζει έξω ο Ριβάλντο, ευκαιρία ο Καφές, 4-0. Στο 60. Όταν φάγαμε τα τσεξάρες, ναι. Η διαφορά στο πρωτάθλημα μεταξύ μας ήταν 30 πόντους. Όταν όμως πεζόταν στον πόντο, ναι. Σου πέταξα τέσσερα. Με τον Σέζα, έλα το. Με τον Σέζα το σέντρεμπακ. Με τον Σέζα, ρε. Με τον Σέζα το σέντρεμπακ. Με τον Ριβάντο, τα κίμια βραζιλιάνη. Με τον Σέζα. Άσε αυτά, ρε. Για κολακί. Έλα, σου πω και άκου, άκου, άκου. Σε πόνεσαι. Τα τέσσερα άδειγνες κάτι δαχτυλάκια. Τι γίνανε τα δαχτυλάκια την επόμενη χρονιά. Έλα εδώ, ρε, Αϊκάκη. Σε πόνεσαι ρε, σε πόνεσαι. Σε πόνεσαι ρε, σε πόνεσαι. Μόνος σου την εξάρες. Ρε πλάκα, εσύ το είπες, εξάρες. Το είπες εσύ. Του έγινε τόσο. Όπως δεν σε έκανα, όπως δεν σε έκανα, δεν σε εξάρα. Υπογεγραμμένα. Ρε κοίτα πίσω. Άκου ρε εσύ, ρε λεπτό ρε. Εσύ δεν είπες για τις εξάρες που έτρωγες μόνος σου. Και μου το πήρες στα χαρτιά. Βάλε καλά τον κορμί το Πολωνός και βγάζει μια επικίνδυνη σέντρα. Ο Νικοπολίδης βγαίνει και είναι αυτογκόλ. Γλυκιά σέντρα έκανε επικίνδυνη. 2-0 από τον Σάσιν. Η δεξιά πλευρά η μπάλα βγαίνει έξω στο Σκοπελίτη. Αυτός προσποιείται, γυρίζει στο Λαμπάν. Το σουτ 3-0. 3-0 στο 8. Διαχείριση των χρημάτων και το Παναθηναϊκό. Έχω να σου πω το εξής. Τι έγινε τη μοναδική φορά που ο Ολυμπιακός τότε με την ανόρθωση, αν θυμάμαι καλά, δεν βγήκε ούτε Champions League και μετά αποκλείστηκε από το UEFA. Τι ήταν, για πέρα. Αυτό πληρώνουμε τώρα, φίλε. Ο Κόκαλης έδωσε την ομάδα. Γιατί, δεν βγήκε από τα χρήματα. Οπότε, τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε χρόνο έπρεπε να κερδίσουν και καλά το πρωτάθλημα. Τι είπε, ρε, τι είπαμε, για πες το. Ξαναπες το πάλι, ρε. Έτσι δεν είναι. Ξαναπες το. Μίλα εγώ απάνω σου, για πες, γιατί δεν ακούσαμε. Ξαναπες το. Λέω ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν βγήκε στην Ευρώπη, τότε με την ανόρθωση, ο Κόκαλης, επειδή δεν πήρε τα λεφτά του Champions League, έδωσε την ομάδα. Γιατί δεν βγήκε. Άρα έπρεπε κάθε χρόνο να κερδίσει το πρωτάθλημα για να βγει Champions League. Και σας κοροϊδεύε. Τι λέει ο Κόκαλης. Τι να πω τώρα, έχει νόημα αυτό. Ναι, όχι, θα σου πω εγώ τι κόμμα είμαι. Θες, λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Λοιπόν. Και εδώ και ο κύριος Μαρινάκης, σε λίγη ώρα αναμένεται να έρθει και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Μαρινάκης.
Δεν σας είπε ότι θα έχουμε κλίμα Ολυμπιακό σε λίγο. Ο Πειραιάς έχει πρόεδρο και δήμαρχο, πρόεδρο το Μαρινάκη και δήμαρχο το Μόραλι. Έτσι συνδέεται άμεσα το ποδόσφαιρο με την πολιτική και θα δούμε εάν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Αυτός είναι ένας επικίνδυνος εκφυλισμός της πολιτικής ζωής του τόπου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όπου δείτε... Και προσέξτε, ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία τουλάχιστον ξεκίνησε και βγήκε μέσα από τα σπλάχνα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Κράξη. Αυτός εδώ είναι ακόμα πιο επικίνδυνος, γιατί βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Έρχεται ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και βγάζει το δήμαρχο. Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε. Δεν είναι και για καμάρι. Οτιδήποτε σχετίζεται με το εφοπλιστικό λόμπι, δηλαδή θα πρέπει να εξαφανιστεί. Ξέρετε τι λέω. Με την δική τους λογική εφοπλιστές στην πυρά. Και μοναλή ψηφίσατε με 20 ευρώ. Και μοναλή ψηφίσατε με 20 ευρώ. Πριν που είπες που μας βάζει ο πρόεδρος να βάφουμε το γήπεδο, ναι, το σπίτι μας, όχι, αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα, απλά χίλιες φορές να το βάφουμε το γήπεδο, εμείς, το δικό μας, παρά να παίρνουμε 20 ευρώ και καθόμαστε στη ρεφτά. Παρά να παίρνουμε τι? Να παίρνουμε 20 ευρώ και καθόμαστε στη ρεφτά. Στο τριώδομο τα παίρνετε τα λεφτά αυτά, άκου, όχι, όχι, ρε, όχι, να μην κλείσει, να μην κλείσει. Από γονάκι πάλι λέ, γιατί λέω. Έλα, πες εμένα, πες. Στο τριώδομο πήγαινε. Για 20 ευρώ, για πες. Άκου φίλε, στην 7 το... Άκου, στην 7 το... Πληρωμένη οπαδή, δεν έχει... Άκου πια! Έλα βρε γελίε, άκου, άκου. Εμείς ρίχνουμε προέδρους, εσύ δεν ρίχνεις κανένα. Λοιπόν, άκου. Προσοχή, αμπελαλέ.